Καλημέρα κύριε Κατίνα. Τι θα γίνει με τα νίκια? Σε λίγες μέρες θα σε τακτοποιήσω. Ακούσε να δεις, εγώ το απόγευμα θα έρθω για την ίσπραξη. Και έτσι και δεν έχεις να μην τα δώσεις, ετοιμάσου να αλλάξεις σπίτι. Η ευγένειά σου με σκλαβώνει και είσαι και σοσιαλίστρια. Παραγγελιά κι αυτή ρε. 6.800 κομμάτια έχουμε μαζέψει. Έλα, άλλα 300 είναι και τελειώνουμε, άντε μπράβο. Από το πρωί δεν έχουμε κάτσει. Ας την κουβέντα τώρα για να τελειώνουμε. Δεν καπίζουμε κανένα τσιγαράκι. Τι τσιγαράκι, αν θες να πέρας κανένας διαφημίσεις, θα βρούμε τον πελά μας. Αυτό είναι το εργοστάσιο. Πώς σας φαίνεται λοιπόν? Τεράστιο. Θα θέλετε να μας κάνετε μια ξενάγηση στους χώρους? Μα φυσικά. Ελάτε να σας δείξω πρώτα τις αποθήκες. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Όπως βλέπετε λοιπόν σε αυτό το χώρο, εκτός από καλλιντικά έχουμε και άλλα προϊόντα. Μωρό μου, διευθύνησε ένα τόσο μεγάλο εργοστάσιο και δεν το ξέρω. Μα φυσικά Ντέζι αγάπη μου, φυσικά. Μπορούμε να δούμε ειδικά το τμήμα των καλλιντικών? Ω, παρακαλώ, περάστε από εδώ. Τι κάνεις εσύ εδώ, Αρισίδη? Επιβλέπω, κύριε Διευθυντά. Και από πότε έγινες επιστάτης, ε? Τσιγαράκι, ε? Ναι, είναι το αυτό με... Το αυτό, ε? Και ποιος είπε ότι εδώ έγινε καπνιστήριο, ε? Άντε μπρος, δούλευε! Που μόλις γύρισε την πλάτη μου το έγινε το όλη σας παραλίκη. Και σβήστε το τσιγάρο! Άδα μωρέ, κύριος διευθυντής με τις φιλεναρίτσες και εμείς χτυπιόμαστε. Ας τις κουβέντες τώρα και δούλευε, άντε να τελειώνουμε. Αυτό δεν κάνω τόσα χρόνια. Και τι έγινε? Τι έγινε, φτιάχνεις την πρίκα της Μάγδας. Αφού ο μέλλον γαμπρός σου ζητάει πρίκα, άκου πρίκα στην εποχή μας. Μα κάποτε πρέπει να παντρευτεί. Γι' αυτό χρωστάω και 3 νίκια. Μόνο ένα προπό θα μας σώσει ένα λαχείο. Διευθυντής. Επειδή όπως βλέπω, κύριε Αριστίδη, δεν συμμορφωθήκατε με τις υποδείξεις μου και επειδή όπως λέτε εγώ τα τρώω με τις φιλεναδίτσες, σκέφτηκα... Μου κάνετε αύξηση? Όχι, παιδί μου. Σε απολύουμε. Χαίρετε. Ορίστε. Σε απολύουμε. Και κάτι άλλο. Να περάσεις από το λογιστήριο να πάρεις την αποζημίωσή σου. Χαίρετε. Σας παρακαλώ, έχω αδερφή που πρέπει να παντρέψω και χρειάζομαι λεφτά. Όποιος χρωστάει λεφτά, προσέχει και τι λέει. Χαίρετε. Ρε Κώστα, με απέλησε. Το άκουσα. Τι θα κάνεις τώρα? Θα πάω να τον παρακαλέσω να με ξαναπροσλάβει. Αστεία είπα ότι έχει φίλο να δείξεις. Δεν έχει. Τι έχει? Λοιπόν, πέστε μου, βρε παιδιά, πώς σας φαίνεται το εργοστάσιο? Ομολογώ πως έμενα ενθουσιασμένος. Υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές και η υποδομή. Θα προχωρήσω. Κύριε Κουτσογιάννη μου, σας είμαι υπόχρεος. Αφού στο είπα, αγάπη μου, ο Θάνος είναι δικός μας άνθρωπος. Έχει πείρα σε αυτά τα πράγματα και θα μας βοηθήσει. Και όχι μόνο πείρα, αλλά και γνωριμίες. Αυτό είναι το βασικότερο. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ μπορείτε να κατασκευάσετε τα διεθνούς φήμης καλλιντικά Diana. Μα τι λέτε, κύριε Κουτσογιάννη μου, τι λέτε? Τόσο καιρό προσπαθώ να πείσω τους Αμερικάνους γι' αυτό. Φανταστείτε. Ότι όχι μόνο δεν θέλουν να ακούσουν κουβέντα για να κατασκευαστούν τα καλλιντικά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου δίνουν καν την άδεια να τα εισάγω. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι Έλληνας. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Άλλωστε γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί έχω διασυνδέσεις. Μόνο που για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να πάρουμε κάποιο απαγορευμένο μονοπάτι. Να το πάρουμε, κύριε Κουτσογιάννη, να το πάρουμε! Ποιο μονοπάτι εννοείται? Λάδωμα, κύριε Αθανασίου, λάδωμα. Είναι η πιο σίγουρη και παραδεκτή λύση παγκοσμίως.
Για κάντε μου πιο λιανά, κύριε Κουτσογιάννη μου, να χάρισε έτσι να καταλάβω κι εγώ, μπράβο. Λοιπόν, με 20 εκατομμύρια δραχμές θα καταφέρω να πείσω το διευθύνοντα σύμβουλο της Διάνα να προχωρήσει το θέμα σας. Μόνο που θα πρέπει να πάρω κι εγώ την προμήθειά μου, 20%. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, γνωρίζετε δηλαδή το πρόσωπο, το διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο George Papp? Και βέβαια το γνωρίζω. Μαζί σπουδάσαμε στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, δώστε μου εσείς την προμήθεια και εγώ θα προχωρήσω το θέμα. Μόλις πάρεις το όνομα της φίρμας, μωρό μου, και την άδεια να κατασκευάζονται εδώ τα καλλιντικά, οι μέτοχοι θα σε δουν διαφορετικά. Θα πάρεις κάποια αύξηση. Χώρια τα δώρα και τα πριν. Ναι, έχεις δίκιο, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Τόσο καιρό μου λένε πως αδρανώ και αδρανώ. Έχει συζήτηση μέσα. Έχει συζήτηση. Με τι σημαίνει, πώς μένεις εσύ εδώ μέσα, ε! Εδώ ακόμα είσαι. Δεν σου είπα να φύγεις. Συγχωρείτε, κύριε Αθανασίου, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με ξαναπροσλάβετε. Σακίσου και πάρε δρόμο. Έχω, βλέπεις, μια πολύ σοβαρή συζήτηση με αξιότιμους ανθρώπους και με διακόπτης για μικρό λεπτομέρειες. Έξω. Μα έχω ανάγκες, πρέπει να παντρέψω την αδερφή μου. Είπα έξω! Τελειώσαμε εμείς οι δυο. Ορίστε μας. Πηγαίνετε, κύριε. Και εγώ τι να κάνω. Ξέρω εγώ τι να κάνεις. Τι να σου πω. Πάρε κανένα λαχείο που ξέρεις. Ο ένας τους δύο κερδίζει. Θα πάρω. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Τι να σκεφτούμε, παιδί μου, τι να σκεφτούμε. Έχουμε αρχές εμείς εδώ στην εταιρεία. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Πώς ξέρεις, Αριστίδη, εγώ τη Μάγδα την αγαπώ. Και φυσικά θέλω να την παντρευτώ. Τότε γιατί δεν παντρεύεστε, να ησυχάσουμε. Μια κουβέντα είναι αυτή. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν και προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε, έτσι. Ναι, ξέρω, τριαράκι, αυτοκινητάκι, λεφτά. Γι' αυτό δεν δουλεύω. Δούλευες, θες να πεις. Γιατί τώρα είσαι άνεργος. Δεν θα ξαναδουλέψω. Μα πώς κάνεις έτσι, αδερφέ μου, σαν την κυρία Κατίνα. Μα εγώ δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Δεν μπορεί να περιμένεις. Τώρα ξέρεις τι λες. Δεν φτάνει που σου δίνουμε ολόκληρη γυναικάρα, μας βάζεις και χρονικά όρια. Τι να κάνω. Πρέπει και εγώ να τακτοποιηθώ. Ούσε, άμα δεν επισπέψουμε την κατάσταση, θα ψάξω εγώ να την βρω κάπου αλλού. Αριστείτε, μην είσαι απόλυτος. Μη μου βάζεις και εσύ το μαχαίρι στο λαιμό. Κάνε υπομονή, ρε Αντωνή. Έστω. Εγώ για χάρτης θα κάνω κάμποσο καιρό ακόμα υπομονή. Μια εβδομάδα, ε. Μια εβδομάδα. Τόσο πολύ. Λοιπόν, μια και τα είπαμε, να πηγαίνω κι εγώ τώρα, ε. Μάγδα, αγάπη μου, φεύγω. Στο καλό, Αντώνη. Και να σε βλέπω με τακτικά, έτσι, να μας ανοίγεις την καρδιά. Την πόρτα την ξέρεις. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνω, μωρέ. Πώς δεν καταλαβαίνω. Έφυγε. Δεν μου λες, ρε Μάγδα, τον αγαπάς. Εσύ τι λες. Δεν ξέρω, εγώ είχα άλλα όνειρα για σένα. Τι εννοείς? Ότι είσαι νέα και όμορφη και είναι αμαρτία να σε δώσω σε αυτό το χαραμοφάι. Γιατί μιλάς έτσι? Επειδή θέλει πρίκα ο άνθρωπος. Για τη συμπεριφορά του το λέω. Δεν είδες ο κοπρίτης που μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό? Λες μετά από μια εβδομάδα να μην ξανάρθει. Έτσι νομίζω. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Οι άνθρωποι, Μάγδα, στις χαρές είναι πρώτοι. Στις λύπες φεύγουν μακριά. Ο Γιώργος, ο αδερφικός μου φίλος, γιατί έφυγε και σ' άφησε? Γιατί δεν υπήρχε δεκάρα τσακιστή. Πού τον θυμήθηκε στο Γιώργο τώρα? 10 χρόνια λείπει στο εξωτερικό και δεν έδωσε σημεία ζωής. Και ήταν καλό παιδί. Ασόψετε φτώχεια. Ώρες σκέφτομαι πως ήταν καλύτερα να είχατε παντρευτεί τότε και να φεύγατε και οι δυο για το εξωτερικό. Και σένα που θα σ' άφηνα. Εδώ, πού αλλού. Και ύστερα δεν θα τραβιώσουν με αυτόν τον εκβιαστή. Είχε υποσχεθεί πως θα ξαναγυρίσει και από τότε ούτε μια κάρτα δεν έστειλε για το Πάσχα. Ποιος ξέρει τι πίνες θα τραβάει στο εξωτερικό. Γι' αυτό δεν εμφανίστηκε τόσα χρόνια. Τι τα συζητάμε όμως και στενοχωριόμαστε. Ε. Πού πας? Πάω να πάρω καμιά εφημερίδα να δω τις αγγελίες. Φτιάξε μου κανένα καφεδάκι. Αχ, ρε Γιώργο. Χαίρετε. Δεν χαίρομαι καθόλου, κύριε Κατίνα. Μια και ξαναβρισκόμαστε, κύριε Αριστείδη μου, τι θα γίνει με τα νίκια? Θα σας στάδει, αλλά με διώξαν από το εργοστάσιο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ θέλω τα λεφτά μου σήμερα. Έχω πάρει αποζημίωση από το εργοστάσιο, αλλά θέλω να δω πώς θα τα βολέψω και σε λίγες μέρες θα σας τα δώσω. Δεν με απασχολεί το πρόβλημά σου. Εγώ θέλω τα λεφτά μου σήμερα. Αλλιώς να φύγεις από το σπίτι, να πάρω άλλο. Να κάνει ο κόσμος για σπίτια. Όπως σας είπα, σε λίγες μέρες θα σας τα δώσω. Εγώ τα θέλω τώρα. Πέρασε το απόγευμα να σου τα δώσω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τις επαφές και τα τηλεφωνήματα και μόλις ο Αμερικάνος δει την κατάσταση και πάρει τα λεφτά, έληξε το θέμα. Ναι, αλλά έπεσε προμήθεια όμως. Φυσικά, δεν γίνονταν διαφορετικά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Το βράδυ! Θα το κάψουμε, παιδιά! Και ο Θάνος θα μας πει τα ευχάριστα. Φυσικά, και μόλις το μάθουν οι μέτοχοι. Θα ανέβουν οι μετοχές μου! Και ο μισθός!
Κύριε Αριστίδη, το απόγευμα είπα. Ήρθα. Τι συμβαίνει? Τηλεφώνησε ο Αντώνης. Τι σου είπε? Είπε ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο, λέει, τελειώσαμε. Και τι στενοχωριέσαι, ρε Κουτώ. Εγώ αν ήμουν γυναίκα δεν θα τον έπαιρνα με τίποτα. Ένα κτίνος, ένα κάθαρμα. Έλα μωρέ, μη στενοχωριέσαι. Άντρες υπάρχουν, κάποιος θα βρεθεί. Πότε? Τα πράγματα. Άνθρωπο καψούρι, μην το φοβάσαι. Είναι σαν το ζυμάρι, τον πλάθεις όπως θέλεις. Την πήρες την επιταγή? Βέβαια. 4 εκατομμύρια δραχμές προμήθεια για τη συμφωνία που θα κάνουμε με τον Αμερικάνο. Λίγα του πήρες όμως. Για πολλά το μυριζόταν. Δεν έχουν κόψει και σκέφτηκα την ιστορία με τα καλλιτικά Τιάννα. Αλήθεια, πώς σου κατέβηκε στο μυαλό? Έμαθα ότι ο τύπος θα έρθει διακοπές στην Ελλάδα. Έτσι σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το όνομά του. Ευτυχώς που ο Δημήτρης δεν ξέρει. Και θα το μάθει θα είναι αργά. Και με την αστυνομία τι θα κάνουμε? Δεν ανησυχείς, δεν θα πάει. Γιατί? Γιατί μόλις το μάθει η γυναίκα θα το καθαρίσει. Το ίδιο και οι μέτοχοι που σε εμπιστεύτηκαν. Έχεις μυαλό τελικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τράπεζα και μετά στην Ολυμπιακή. Θα πάμε ταξίδι? Βέβαια, αγάπη μου. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση. Σταμάτα να αναστενάζεις, με στενοχωρείς. Με συγχωρείς, Αριστείδη μου. Βρήκες τίποτα? Τι να βρω, ολοπλασίες ζητάνε. Μόνο ένα λαχείο θα μας σώσει. Ναι, καλά. Σε εμάς θα πέσει το λαχείο. Α, καλά που το θυμήθηκα. Έχω πάρει λαχεία. Τι είναι όλα αυτά, καλέ? Ολόκληρη σειρά. Α, λεφτά για πέταμα. Μόνο έτσι θα γίνουμε πλούσιοι. Καλά. Λοιπόν, 72-834 για να δούμε. Πρώτος αριθμός. 12.072.834. Μάθα! 72-834. Αριστείδη, είμαστε πλούσιοι! Αριστείδη, κερδίσαμε! Αριστείδη, έχουμε κερδίσει τον πρώτο αριθμό, 120 εκατομμύρια, Αριστείδη μου! 120. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πια, Αριστείδη μου! Κανένα πρόβλημα. Αχ, τι ευτυχία! Αριστείδη! Τρίτος. Πρώτος. Δεύτερος. Τρίτος. Τέταρτος. Αριστείδη μου, είσαι καλά? Αχ, Παναγία μου! Το μέρος στο κεφάλι! Ένα γιατρό! Ένα γιατρό! Ένα γιατρό, το Γιακούμ. Πού μου λες, παιδί μου, πόσα είναι αυτά? 120. 120. 120. Μα τι λέει? Για τα εκατομμύρια προφανώς τα λέει. Ποια εκατομμύρια? Αυτά που κερδίσαμε στο λαχείο. Δηλαδή αυτός είναι τώρα εκατομμυριούχος? Μάλιστα. Και γιατί μου το λέτε τόση ώρα, κυρία μου, και ψάχνω άδικα από τι το έπαθε αυτό? Μα δεν με ρωτήσατε. 120. 119. 118. Τώρα τι λέει? Δεν ξέρω. Θα αφαιρεί την εφορία, φαίνεται. Δεν μου λέτε κάτι, κυρία μου. Πριν αποκτήσετε λεφτά, είχατε λεφτά? Όχι, δεκάρα τσακιστή. Γι' αυτό είναι. Έπαθε ισχυρό σοκ. Βέβαια, εγώ με 120 εκατομμύρια θα γινόμουν χειρότερα. Αυτό είναι, κυρία μου. Έχασε κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σπάνιο να γίνει, αλλά καμιά φορά γίνεται. Ο ένας στους δύο κερδίζει. Μα κι εγώ πλούτησα, αλλά είμαι καλά. Φαίνεται, κυρία μου, ότι έχετε πιο δυνατή κράση από τον αδερφό σας. Και τώρα τι θα κάνω? Πού θα τον πάω να γίνει καλά? Υπάρχει μία περίπτωση να γίνει μόνος του καλά. Από μία δυνατή συγκινησιακή κατάσταση. Θέλει ξεκούραση. Εγώ προτείνω να τον πάτε σε κάποιο νησί, να πάρει καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί. Και ίσως γίνει καλά. Α, ωραία, να πάμε στο χωριό μας τότε. Μα τι λέτε, κυρία μου, ποιο χωριό? Ο άνθρωπος χρειάζεται κάποιο κοσμοπολίτικο περιβάλλον, να βλέπει πλούτο, να βλέπει ανθρώπους που έχουν χρήματα, να καταλάβει ότι δεν σημαίνει τίποτα το γεγονός ότι έγινε εκατομμυριούχος. Α, τότε να πάμε στην Ελβετία. Τι λες, Αριστείδη μου? Ελβετία, σκι, windsurfing. Γιατί δεν πάτε πιο κοντά, κυρία μου? Να, ας πούμε, εγώ θα σας συνιστούσα τη Ρόδο. Α, ωραία. Τι λες για τη Ρόδο, Αριστείδη μου? Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Είδατε που συμφωνεί. Τότε τι καθόμαστε? Να σας πληρώσω και να φύγουμε.
ευχαρίστηκε. Προσθέτουν, κυρία μου, μην του δείχνετε λεφτά, γιατί όταν τα βλέπει παθαίνει κρίση και μπορεί να έχουμε επιπλοκές. Μάλιστα, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, όταν επιστρέψετε να τον ξαναφέρετε να τον δω. Σύμφωνοι. Ρέστα δεν έχω. Έχετε, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να σας τα δώσω τώρα, γιατί όταν τα δει μπορεί να πηδήξει από κανένα παράθυρο. Πατεώνας. Γιατί ήρθες τόσο νωρίς? Εσύ δεν είπες ότι είχες ραντεβού και ότι θα αργούσες το βράδυ? Πήγα στο ραντεβού, αλλά δεν ήρθαν τα καθάρματα. Ποια καθάρματα? Η Ντέζη και ο άλλος. Ποια Ντέζη? Κέτι, και να σου εξηγήσω δεν θα καταλάβεις. Ένα μόνο σου λέω. Ένα μόνο. Παίζετε το κεφάλι μου στην εταιρεία. Έτσι και δεν βάλω πίσω τα 4 εκατομμύρια, θα με βγάλουν καταχραστή και ύστερα άντε να τους εξηγήσω τι έγινε. Δεν σε καταλαβαίνω. Έφαγες λεφτά από την εταιρεία. Εγώ? Πώς σου ήρθε, ρε Κέτι? Εσύ το πες. Έτσι είπα. Άσε με, ρε Κέτι, θα σου εξηγήσω αργότερα. Άσε με να ηρεμήσω. Κάψανε, Στέλιο. Οι απατεώνες με κάψανε. Και στη γυναίκα σου τι είπες? Της είπα ψέματα. Ότι έγινε δήθεν κακή διαχείριση στα οικονομικά της εταιρείας. Τι να της έλεγα, ρε Στέλιο? Ότι μου τα έφαγε η Ντέζη. Και τώρα τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Θα βάλω πίσω τα 4 εκατομμύρια. Δηλαδή? Δηλαδή, το 1 εκατομμύριο το έχω από τις οικονομίες μου. Θα προσπαθήσω να βρω και τα άλλα 3 πριν γίνει η εκαθάριση από τους μετόχους εταιρείας και με βγάλουν καταχραστή. Οι επενδύσεις σου λείπουν για σένα. Ό,τι έγινε, έγινε, ρε Στέλιο, θα τα βολέψουμε. Και που σε Στέλιο, τσιμουδιά. Τσιμουδιά σε κανέναν. Μα τι λες τώρα? Φίλος σου είμαι, θα σε κάψω εγώ. Μπράβο, ρε Στέλιο, μπράβο, να χαρείς έτσι. Και που σε Στέλιο, να χαρείς. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Δεν στεναχωριέμαι. Κοιτάξτε τι, κύριε παιδιά μου, Αριστείλης, ρε. Ρε, τον διχεράκια. Δόξα τω Θεώ, ρε, να δει και μια άσπρη μέρα ο άνθρωπος να πάει εκεί. Ο διευθυντής. Τι κάνετε εσείς εδώ, Κύριε Δευτά, διαβάσαμε εφημερίδα. Και το κάναμε εδώ πέρα, βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκη! Όχι, κύριε Δευτά, σήμερα κατ' εξαίρεση είναι, επειδή ο Αριστείδης που απολύσατε έγινε εκατομμυριούχος. Τι έκανε? Κέρδισε 120 εκατομμύρια στο λαχείο, κύριε Δευτά. Μην πεις, για εδώ, πιάσε ρε. Στέλιο! Σωθήκαμε, Στέλιο, σωθήκαμε. Τι σωθήκαμε, αφού τον απέλησες? Εγώ, Στέλιο, εγώ, ποτέ. Άδεια του δώσα. Άδεια να ξαναπροσληφθεί. Τσακίσου, γρήγορα. Μάλιστα. Πάρ' το. Μπρος, μπρος. Δουλεύετε κι εσείς. Δουλεύετε. Έλα εδώ. Πού πας? Να πάρω ένα λαχείο και έρχομαι αμέσως. Okay, okay. Που λες, τα βρόντιξα κάτω και έφυγα, Διότι εγώ, κύριε, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ένας γάμος για να γίνει χρειάζονται λεφτά. Κάποιο σπίτι, κατάλαβες. Σου πιάσα τη μαμά, έχασες, Κάτσε να δούμε τώρα τι κάνει εδώ πέρα, τι λένε. Μάλιστα. Αμάν, θα μου στρίψει η δική μου. Ο Αριστείς εκατομμυρίχος. Ναι και η Μάγδα. Ουχ, την κάναμε. Άκουσε, Μιχάλη, παιδί μου. Επειδή στο εξής θα δουλεύεις για μας, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να είσαι προσεκτικός με τον κύριο. Γιατί είναι λίγο εκκεντρικός. Μάλιστα, κυρία. Έχω ακούσει από το γραφείο ότι είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Δούλεψα στα καλύτερα σπίτια της Ευρώπης. Στο Σερ Λόρενς, στο Λονδίνο. Στο Σερ Άντριους, στη Σκωτία. Και στο Σερ Βλαχόπουλο, στα Γιάννενα. Γιάννενα, Μέτσοβο, Αβέροφ, Τυρί. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να είσαι προσεκτικός μαζί του. Να του κάνεις όλα τα χατήρια και κυρίως να μην μιλάς μπροστά του για λεφτά. Μάλιστα, κυρία. Άνοιξε. Μάλιστα, κυρία. Μάγδα, αγάπη μου, ήρθα! Έξω! Έξω. Μα τι λες, Μάγδα μου, τρελάθηκες. Εγώ γύρισα. Έξω, είπα. Έξω, είπα. Περάστε έξω, κύριε. Δεν ακούσε τι είπε η κυρία. Κάνε μας την χαρά, ρε φίλε. Ποιος έπρεπε να με βγάλει σε μένα έξω? Ο μπάτλερ του σπιτιού. Ο μπάτλερ του σπιτιού. Όχι ο πάτερ, ο μπάτλερ του σπιτιού. Λίγο αργά το σκέφτηκες να ξαναγυρίσεις. Γυρίσεις.
Περάστε έξω. Σε παρακαλώ, εμένα θα βγάλεις έξω. Περάστε έξω, κύριε. Ποιος ποιος είμαι εγώ. Δεν ξέρω, κύριε. Περάστε έξω, με συγχύζετε. Έλα. Περάστε έξω, κύριε. Σας παρακαλώ. Μπράβο, Μιχάλη. Τι να τον κάνουμε τον Αντώνη τώρα. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν θα βρούμε γαμπρό στη Ρόδο, αν είναι δυνατόν. Άνοιξε, Μιχάλη. Και αν είναι ο ίδιος, πέταξε τον έξω με τις κλωτσιές. Κλωτσιές. Η κυρία, παρακαλώ. Είσαι τον οικοκυρά. Μάγδα, αγάπη μου, τι ευχάριστα νέα είναι αυτά. Έξω. Έξω. Τι έπαθες, Μάγδα μου. Έξω είπα! Τι έξω καλέ, από το σπίτι μου! Εδώ μου χρωστάτε λεφτά! Σας παρακαλώ, μιλάτε μπροστά του για λεφτά. Μιχάλη, πήγαινε τακτοποίησε το λογαριασμό της κυρίας και φεύγουμε. Φεύγετε! Να βάλω δηλαδή άλλον στο σπίτι! Δεν το αφήνουμε το σπίτι, κυρία Κατίνα μου. Στη Ρόδο πάμε και θα ξαναγυρίσουμε. Προς το παρόν το σπίτι μας ανήκει. Άντε αμέσως να μας πετάξει έξω, να βάλεις άλλους. Ορίστε, άντε μη σε αγοράσω κι εσένα τώρα. Αδικίες στον πλανήτη μας, αυτό συμβαίνει. Τι εννοείς? Εδώ σπάμε το κεφάλι μας να κάνουμε καμιά κομπίνα, να βγάλουμε κανένα φράγκο και αυτός εδώ ο τύπος κερδίζει 120 εκατομμύρια στο λαχείο. Κοίτα φάτσα. Για να δω. Αυτόν εδώ νομίζω τον έχω δει στο εργοστάσιο του Δημήτρη. Ναι μωρέ, και έλεγα τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Να κυνηγάμε εμείς τους διευθυντές και τελικά να τα έχουν οι εργάτες. Αυτό είναι σοσιαλισμός. Ρε κατάσταση. Αυτό που μου αρέσει εμένα, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Πως ήρθαμε εδώ πας και μαδίσουμε κανένα πουρό και τελικά τα λεφτά ήταν δίπλα μας και δεν το ξέραμε. Έλα μωρέ, μη στεναχωριέσαι, αυτά έχει ζωή. Άλλωστε δεν φάγαμε και λίγα από τους άλλους, ε. Τι έγινε, ρε Στέλιο, τον βρήκες? Όχι. Όχι, γιατί τι έγινε? Κερδίσαμε λεφτά στο λαχείο και δεν δουλεύουμε πια, ε. Απλώς δεν τον βρήκα στο σπίτι. Η σπιτονικοκυρά μου είπε ότι έφυγε, λέει, για τη Ρόδο, μάλλον για διακοπές, αλλά πού ακριβώς βρίσκεται δεν ξέρει. Λοιπόν, άκουσε, Στέλιο. Πάρε τηλέφωνο όλα τα ξενοδοχεία της Ρόδου και μάθε σε ποιο ξενοδοχείο κλείσανε δωμάτιο με το όνομα Αντωνίου. Και φέρε μου και εμένα δύο εισιτήρια για τη Ρόδο. Γιατί δύο, θα έρθω κι εγώ? Όχι, Στέλιο, δεν θα έρθεις εσύ. Η γυναίκα μου θα έρθει. Γιατί έτσι και μάθε ότι θα πάω μόνος μου, θα μου μαυρίσει τη ζωή. Και ύστερα, που ξέρεις, μπορεί να τη χρειαστώ, ε. Μπορεί. Αριστείδη! Αριστείδη! Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι, παρά την καρδιά μου.
Έλα, Αριστίδη, παιδί μου, γιατί ενοχλείς τους ανθρώπους. Ωραία, είμαστε στην Ελβετία. Στη Ρόδο είμαστε, στο Golden Beach. Ρόδο, Golden Beach. Αυτά τα ρούχα δεν είναι δικά μου. Ας το εξής έτσι θα δίνεσαι. Γιατί? Γιατί είμαστε πλούσιοι. Να κοίταξε γύρω σου εδώ πέρα, όλος ο κόσμος έχει χρήματα. Δεν είναι κακό να είσαι εκατομμυριούχος. Χρωστάμε τρία νίκια. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Ωραία, είμαστε στην Ελβετία. Στη Ρόδο είμαστε. Ρόδο, Golden Beach. Θέλω χιόνια. Γιατί? Να κάνω σκι. Αχ, Παναγία μου, βάλε το χεράκι σου να γίνει καλά. Πάμε, Μιχάλη. Μάλιστα, κυρία. Πάμε, Μιχάλη. Είδες ότι είδα. Λες να είμαστε τόσο τυχεροί. Μάλλον. Από ό,τι φαίνεται δεν μας αναγνώρισε. Γιατί μας φωτογράφησε όμως. Η αξιοθέατα μας πέρασε. Και αυτοί πάλι που είναι μαζί του πιανάνε. Δεν ξέρω, αλλά θα το μάθω τη ρεσεψιόν. Ξέρουμε που βαδίζουμε, πράδερφο. Όχι τίποτα άλλο. Κάνε τα ταρτάκι. Ωρα δεν καταλαβαίνω ότι σε έπιασε ξαφνικά και με τρέχει στη Ρόδο. Σου εξήγησα ότι εκεί υπάρχει κάποιος που μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Και πώς είσαι σίγουρος ότι θα σου δώσει λεφτά. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό σε παίρνω μαζί μου. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις. Όταν έρθει η ώρα θα καταλάβεις. Καλύτερα να σου βγει το όνομα παρά το μάτι. Αριστίδη μου. Εδώ είναι το δωμάτιό σου. Αν θέλεις κάτι θα είμαι δίπλα. Θα είμαι δίπλα. Ναι, θα είμαι δίπλα, αν με θέλεις, ε. Ναι. Θέλετε να κάνετε ένα μπάνιο, κύριε, να ξεκουραστείτε. Ναι, ναι. Ωραία. Θα στο ετοιμάσω αμέσως. Από εδώ, κύριε. Από εδώ. Από εδώ, κύριε. Από εδώ. Όταν δούλευα στο Σερ Άντριους έκανε το μπάνιο τους 30 βαθμούς. Εσείς πώς τα θέλετε? Γλυκή βραστό. Πηγαίνετε να ετοιμάσω το μπάνιο και θα σας το πείσω. Βίδα έχει ο κύριος. Κύριε, θα σας ετοιμάσω τα ρούχα σας και μετά σας βοηθήσω να γδυθείτε. Πηγήσε κύριε μας τον ουρανό, σε βρήκα! Καλή, αυτός λεφτά πετάει! Τα λεφτά μου πετάει! Σας παρακαλώ κύριε, τι κάνετε! Αυτά τα λεφτά είναι δικά μου, ο μισθός της κυρίας! Της κυρίας! Ο μισθός με ξαναμίζεται, θα φάω στην κυρία! 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 Καλή κυρία! Κυρία, κυρία, ανοίξτε, κυρία. Ανοίξτε, είναι πήγον, κυρία.
Ο κύριος είναι στη βεράντα και πετάει στην πισίνα λεφτά. Και όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά τα λεφτά είναι δικά μου. Τι είπες τα. Μάλιστα, πάμε γρήγορα, σας παρακαλώ. Ελάτε, ελάτε γρήγορα. Είπατε το προφέ. Είναι από τσακίνο τον τρελό. Για καλά. Αριστείδη μου, τι έγινε. Δεν για πέταμα αυτά, κύριε. Για πέταμα είναι. Μα τι λέτε. Σε παρακαλώ, ξέρω εγώ τι λέω. Για πέταμα είναι τα λεφτά. Δεν έχω καμία αυτή, ορίστε. Πέταξε, πέταξε. Πάρε και εσύ να πετάξεις. Μπροστά μέσα και απ' έξω. Μπράβο, αγόρι μου, έλα, πάω. Έλα, αγόρι μου. Κάθισε, κάθισε. Δεν μπορούσε τουλάχιστον να πετάει τα λεφτά προς τα μέσα. Άφραγκο, μ' άφησε πτωχό. Μην ανησυχείς, θα στα ξαναδώσω. Δεν θέλω να είναι μπροστά όμως. Δεν κάνει να βλέπει λεφτά. Δεν κάνει. Σας άκουσε. Σας άκουσα. Πού πας, Αριστείδη? Του έχω ετοιμάσει το μπάνιο του. Α, ωραία. Μπορώ να κάνω κι εγώ ένα μπάνιο και μετά πάμε για φαγητό. Πήγαινε να τον περιποιηθείς. Θα του κάνω μασάζ και ό,τι άλλο χρειαστεί. Την αδερφή δεν τη θέλω μέσα. Μα δεν θα έρθω εγώ. Για μένα το είπε. Λοιπόν, δε συμμορώ μου, ο τύπος δεν πρέπει να είναι και πολύ στα καλά του. Για κάτω πιο λιανά. Σήμερα το πρωί βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και άρχισε να σκορπάει χιλιάρικα. Νομίζω ότι η δουλειά έχει ψωμί και θα είναι και εύκολη. Με την κυρία που ήταν μαζί, τι έγινε? Ρώτησα στη ρεσεψιόν, είναι αδελφή του. Έτσι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Μπορεί να το παίξεις άνετα. Ας το πάνω μου. Λοιπόν, πρέπει να τους έχουμε από κοντά και τους δυο, ε. Μην την πέσουν απάνω τους τίποτα άλλοι. Τι εννοείς? Λες να είμαστε οι μόνοι που κάνουν κομπίνες στην Ελλάδα. Δεν έχεις και άδικο. Τη φωτογραφική σας, κύριε. Τη φωτογραφική μου. Χιόνια, πολλά χιόνια. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, φεύγουμε. Μάλιστα, κυρία. Αριστείδη μου, είσαι ένας κούκλος. Του κουτιού είσαι. Του κουτιού. Αυτά τα ρούχα δεν είναι δικά μου. Ναι, αλλά είναι καλύτερα, Αριστείδη μου. Πόσες φορές θα σου το πω. Δεν πρέπει να κάνουμε έξοδα. Να μάθουμε πού ζητάνε εργάτες να πάω να δουλέψω. Μα τι λέει ο κύριος πάλι, κυρία. Τίποτα, παιδί μου. Κάτι δικά του. Λοιπόν, φεύγουμε γιατί πεθαίνω της πείνας. Αν δεν δουλέψω θα πεθάνω με όλη της πείνας. Μα τι κάθεστε, φεύγουμε! Το καπελάκι σας. Κούκλας είστε! Σκατά είμαι. Τι έγινε, Τζέι? Όλα εντάξει, Mr. George. Τα δωμάτια ήταν κρατημένα, πήρα και τα κλειδιά. Very nice. Κανόνισε διαμονή για μία εβδομάδα μόνο. Μετά κλείσε θέση για Λονδίνο. Πρέπει να πάω να δω τον εκεί αντιπρόσωπο της Diana για το θέμα του after sale. Οκ, boss. Πάντως πολύ καλά κάνετε και σταματήσατε εδώ για διακοπές. Η Ρόδος αυτή την εποχή είναι πανέμορφη. Και το ξενοδοχείο μας, το Golden Beach, καταπληκτικό. Συμφωνώ. Άλλωστε, μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό, χρειαζόμουν μια γεύση από Ελλάδα. Ο Σερ Λόρενς μετά το φαγητό συνήθιζε να κάνει περιπάτους για να χωνέψει. Εσείς τι θα θέλατε? Μαλίκης γριάς. Εγώ θα πρότεινα να πηγαίνα μια βόλτα μέχρι την πόλη. Πολύ ωραία ιδέα, Μιχάλη, να πάτε. Αλλά τον προσέξτε και μακριά από τις τουρίστριες. Μάλιστα, κυρία. Μακριά από τους τουρίστες. Γιατί το είπα αυτό, κυρία? Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Εσύ ξέρεις, Μαλίκης γριάς. Πήγαινε μαζί του, Μιχάλη. Κύριε, κύριε! Τι έγινε, σου κατέβηκε καμιά ιδέα? Ε, τι κάνουμε τόσα χρόνια, μπρίγκια κολλάμε. Να την ακούσω λοιπόν. Τι να ακούσεις, αφού τα ξέρεις. Θα παίξουμε το ίδιο σύστημα. Με τα καλλιτικά. Ακριβώς. Εγώ ρίχνω το παραμύθι στην κυρία και εσύ την πέφτεις στον κύριο. Αυτός ο τύπος απερίεργος μου φαίνεται όμως. Δεν είναι περίεργος. Λιγάκι κεντρικός. Το θέμα είναι ότι δεν μας θυμήθηκε. Λοιπόν, τώρα είναι ευκαιρία που η κυρία είναι μόνη της. Λέω να ξεκινήσω. Καλή επιτυχία τότε. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα στη Ρόδο στους Μήλους. Να σου πω και το αποτέλεσμα.
Μήπως έχετε φωτιά, παρακαλώ. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Κυρία. Μάλλον. Πάνος Κουτσογιάννης, επενδυτής σύμβουλος. Χάρη. Το χαδάκι, δηλαδή. Δεν καταλάβατε. Επενδυτής σύμβουλος. Τι θα πει αυτό? Ότι συμβουλεύω επιχειρηματίες το πώς να επενδύσουν τα κεφάλαια τους με κέρδος. Καταλάβατε. Α, περί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη φωτιά σας. Χαίρετε. Κύριε, ένα λεπτό. Ορίστε. Κάθεστε λίγο. Ξέρετε, επειδή με ενδιαφέρει η δουλειά σας και οι επενδύσεις χρημάτων γενικώς, θα ήθελα να μου εξηγήσετε τον τρόπο του επαγγέλματός σας. Ασφαλώς. Αρκεί να έχετε κεφάλαια. Κεφάλαια υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω πώς να τα επενδύσω. Λοιπόν, τι θέλετε να μάθετε? Τα πάντα. Τι θα λέγατε να πάμε μια βόλτα στην πόλη, στη Ρόδο, να δούμε τα αξιοθέατα και να συζητήσουμε καλύτερα? Έγινε. Πάμε λοιπόν. Τον ειδοποιείτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είσαι σίγουρος πως θα σε βοηθήσει? Δεν ξέρω. Πάντως είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που έχει τη δυνατότητα να μου μετρήσει εδώ και τώρα 3 εκατομμύρια. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μου είπατε. Με τη διαφορά ότι για να πάρετε πρέπει πρώτα να δώσετε. Α, μην ανησυχείτε, χρήματα υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή στο εμπόριο υπάρχουν μερικές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη πέραση. Σαν τι? Καλλιντικά. Καλλιντικά. Ναι, μαντάμ, καλλιντικά. Οι γυναίκες σκορπίζουν πολλά χρήματα για αυτό το τομέα. Αυτό το ξέρω. Να μου επιτρέψετε να σου πω ότι το ξέρω πολύ πολύ καλύτερα από εσάς, κύριε Κουτσόγιώργα. Κουτσογιάννης, μαντάμ. Κουτσογιάννης, ναι. Θάνος, αν προτιμάτε. Με συγχωρείτε. Τι λέγαμε λοιπόν? Καλλιντικά. Ναι. Τι θα λέγατε λοιπόν να κάνετε μια επένδυση σε αυτό το τομέα? Ναι, δεν είναι άσχημη ιδέα. Πώς όμως? Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτα να κάνετε. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι από εδώ. Καλλιντικά Διάνα, λοιπόν. Μα φυσικά. Έχω όλες τις επαφές για μια τέτοια επένδυση. Νομίζω όμως πως το βράδυ θα μπορέσουμε να μιλήσουμε καλύτερα από πιο ήσυχα, Διάνα. Γι' αυτό σας προτείνω ένα ποτό στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραία είναι. Τι λέγαμε λοιπόν? Ότι θα πρέπει να φέρετε και τον αδελφό σας. Πού το ξέρετε? Ποιο? Ότι έχω αδελφό. Α, το φαντάστηκα. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσετε και εκείνον. Δεν χρειάζεται. Δεν ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις ο αδελφός μου. Ξέρετε, είναι λίγο εκεντρικός. Εμείς οι πλούσιοι τα έχουμε αυτά. Λοιπόν, κυρία μου, θα τα πούμε το βράδυ στις 10. Χάρηκα. Και εγώ. Δέζι! Δέζι! Α,
Άντε ρε παιδάκι μου, τι έγινε, με έχεις στήσει τόση ώρα. Εντάξει, το δόλωμα το έριξα. Δεν μένει παρά να τσιμπήσει. Κοίταξε εσύ τι θα κάνεις με τον άλλον, γιατί το βράδυ θα πάμε μαζί. Εντάξει μωρέ, βροντάρα είμαι. Πάμε. Σταματήστε κύριε, δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα πια, τι θέλετε. Να ψωνίσουμε. Τι να ψωνίσετε. Μαλλί της γριάς. Πού να το βρούμε. Να, εκεί. Α. Δεν παίζω άλλο, κουράστηκα κύριε, ψώφισα, πονάει και το πόδι μου. Τι έγινε, γυρίσατε και όλους στο πυρόνο. Με ταλαιπώρησε κύριε, μέτρεχε στα κάστρα, μέτρεχε στα συντριβάνια, μέτρεχε κάτω σε κάτι βράχια. Δεν μπορώ κυρία, πήγε να φάει μια σγριά στο μαλλί. Δεν αντέχω άλλο. Άκου να σου πω Μιχάλη, γι' αυτό πληρώνεσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα πάνω στο δωμάτιο, πρέπει να είναι ξεκούραστος ο κύριος το βράδυ. Ναι, το πρωί πρέπει να σηκωθώ να πάω στο εργοστάσιο για δουλειά, πάμε, πάμε. Δεν σε ειδοποίησαν ακόμα. Εφέντε, δεν επέστρεψαν ρακέτη. Υπομονή. Μιχάλη! Κοίτα τι κάνει, παιδί μου, ρεζίλη γίναμε. Αυτός είναι. Τον βρήκα. Ποιον? Τον ανθρωπό μου. Αυτός που κατουράει στην πισίνα. Ναι, ναι. Αριστείδη, τι πράγματα είναι αυτά, παιδί μου. Όχι εδώ, κύριε, ντροπή. Έχουμε τουαλέτα πάνω. Αριστείδη! Δημήτρη, θα πνιγείς. Ποιος είναι αυτός που σε φωνάζει? Ο Μητσοτάκης είναι. Πούντος, πούντος και τι. Έφυγε, δεν ενθουσιάστηκε που σε είδε. Ε, φυσικά, αφού τον έδιωξα με πολύ βίαιο τρόπο. Τι θα κάνεις τώρα? Ξέρω εγώ, θα πάω στο δωμάτιό του, να του μιλήσω, να τον παρακαλέσω, να τον βρω. Τέτοια κατάδια δηλαδή, ε. Τέτοια, τέτοια. Λοιπόν, Αριστείδη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που έγινε σήμερα να μην ξανασυμβεί. Θα μας διώξουν από το ξενοδοχείο. Θα μας διώξουν. Ναι. Κι άκου να δεις το βράδυ. Ακούς, το βράδυ σου λέω που θα σε συστήσω στους ανθρώπους. Θέλω να είσαι προσεκτικός, να είσαι φρόνιμος. Ναι. Φρόνιμος. Λοιπόν, ξάπλωσε τώρα να ξεκουραστείς. Εγώ πάω για μπάνιο στην πισίνα. Μάλιστα, κυρία. Να τον προσέχεις. Να τον προσέχεις. Το άλλο, κύριε. Το άλλο, κύριε. Αυτό. Και στείλε τέλεξ στην έδρα μας στη Νέα Υόρκη ότι μετά το Λονδίνο θα πάω στη Γενέβη. Έχω να τακτοποιήσω και εκεί ένα θέμα. Οκ. Οκ, boss. Άμα δεν βάλω το χεράκι μου σε αυτή την εταιρεία, όλα κατά διάολου πάνε. Οκ. Οκ, boss. Αχ, Ελλάδα, Ελλαδίτσα. Τι όμορφη που είσαι. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Τζέιν. Τι πράγμα, Mr. George. Όταν κάποτε κουραστώ, να φέρω την αντιπροσωπεία μας στην Ελλάδα. Θα πάρω και σένα μαζί. Οκ. Οκ, boss. Πέστε μου όμως κάτι. Τόσα χρόνια πώς δεν κάνετε διακοπές στην Ελλάδα? Γιατί δούλευα, Τζέιν. Δούλεψα σκληρά. Γι' αυτό έφτασα και εκεί που έφτασα. Δεν βλέπεις, σκοτώνομαι. Μίστερ Τζορτζ, Μίστερ Τζορτζ, πώς, τι πάθατε? Αυτή τη γυναίκα κάπου την ξέρω. Αδύνατον. Η Μάγδα. Η Μαγδούλα. Η αδερφή του φίλου μου του Αριστείδη. Γιατί δεν πάτε να της μιλήσετε? Δεν ξέρω. Έχω τράκα. Μου ήρθε έτσι απότομα. Άλλωστε δεν είναι σωστό. Έχει παρέα. Λοιπόν, Τζέιν,
ανέλαβε να μάθει σε ποιο δωμάτιο μένει η Μάγδα. Αντωνίου λέγεται. Και να μου κλείσει, παρακαλώ, ένα ραντεβού μαζί της. Okay. Okay, boss. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχετε να τη δείτε? Πόσα ακριβώς λείπω. Η Μάγδα. Για φαντάσου. Και ο Αριστίδης. Ο αδερφός της ο Αριστίδης. Μα τι κάνει? Πετάει λεφτά νομίζω. Αριστίδης. Τι θυμήθηκα τώρα. Όποτε παίρνω το μισθό μου, μου το πετάτε το παράθυρο. Θα παραιτηθώ. Πού τα ανακαλύψατε πάλι τα λεφτά? Καλά, καλά. Δεν ξαναλέω αυτή τη λέξη, καλά, καλά. Όπως είπε και η κυρία, πετάχτε λεφτά. Πετάχτε τα και ο γιατρός, φάτε τα, ξοδεύτε από εδώ, πετάχτε τα από εκεί, ξοδεύτε τα. Τι θυμήθηκα τώρα. Γνωριζόμαστε και τρεις από παιδιά. Ο Αριστίδης ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας. Και η Μάγδα ο πρώτος μου έρωτας. Ήταν να παντρευτούμε. Αλλά η φτώχεια με ανάγκασε να ξενιτευτώ. Μετά με πήρε η δουλειά από κάτω. Και από τότε δεν έστειλα ούτε ένα γράμμα. Τι γαϊδούρι που είμαι. Λένε ότι ο πρώτος έρωτας δεν ξεχνιέται ποτέ. Δεν βαριέσαι. Η Μάγδα θα έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της. Μην κοιτάς εγώ που είχα μια σειρά από αποτυχημένους δεσμούς και δεν παντρεύτηκα ποτέ. Τι σύμπτωση όμως να ξαναβρεθείτε πάλι εδώ? Δεν βρεθήκαμε ακόμα. Αυτό το έχεις αναλάβει εσύ. Και σε παρακαλώ, φροντίσε το. Μείνετε ήσυχος, Mr. George. Θα το φροντίσω οπωσδήποτε. Γεια μας. Σε ποιο δωμάτιο είπε ότι μένει? Στο 216. Θα πάω. Και ο Θεός βοηθός. Δεν νομίζω ότι θα κάνεις τίποτα. Τώρα που με μεγαλοπιάστηκε δεν πρόκειται να σου δίνει σημασία. Καλά δεν είδες που δεν σου μίλησε? Και έτσι, σε παρακαλώ, μη μου ρίχνεις το ηθικό έτσι. Σε παρακαλώ. Κύριε, ο Σερ Τσακαλάκης όταν έπινε το ποτό του δεν έκανε ποτέ μπουρμπουλήθρες. Να το πίνετε με τάκτ. Τάκ, τάκ. Στο δωμάτιο δεν είναι. Στην πισίνα δεν είναι. Πού είναι επιτέλους? Νάτος! Αυτός είναι! Αριστίδη! Αριστίδη μου! Και εσύ εδώ! Τι σύμπτωση είσαι! Αριστίδη, μπορώ να καθίσω? Ευχαριστώ πολύ. Άκουσε, Αριστίδη, μια και ξαναβρεθήκαμε, θέλω να σου μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ποιος είναι αυτός? Αριστίδη, δεν με θυμάσαι? Εγώ είμαι ο Δημήτρης Αθανασίου, το εργοστάσιο, το πρώην αφεντικό σου. Αυτός είναι καθήκη. Έχεις δίκιο που με συνομπάρεις. Το ξέρω. Σου φέρθηκα άσχημα. Αλλά τώρα θέλω να με καταλάβεις και να με βοηθήσεις. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, Αριστίδη. Πέθανε κανείς? Το σκέφτηκα καλά. Αμέσως μετά την απόλυσή σου την επόμενη μέρα, είχα αποφασίσει να σε ξαναπάρω στην δουλειά. Όταν έμαθα τα νέα. Ποια νέα? Μα για το λαχείο. Μην του μιλάτε για λεφτά. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Δεν μου λες, Αριστίδη, θυμάσαι την τελευταία μέρα στο εργοστάσιο δύο τύπους, έναν άντρα και μια γυναίκα? Ναι. Τους θυμάσαι? Όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί οι δύο τύποι με κρόιδεψαν και μου φάγαν 4 εκατομμύρια. Τι φωνάζεις, από μένα τα φάγανε, δεν τα φάγανε από σένα. Έχω το 1 εκατομμύριο και θέλω να με δανείσεις τα άλλα 3. Τι φωνάζεις, Αριστίδη, πολλά είναι! Μα τι του είπατε, κύριε? Για λεφτά. Γιατί του είπατε για λεφτά, κύριε? Εγώ θα τον κυνηγάω τώρα. Είστε τρελός. Αφού σας είπα, υπάρχει λόγος. Κύριε, κύριε! Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Τώρα τι έγινε? Ζέστη. Δεν έπρεπε να βάλω ένα κουστούμι για να τον δω. Τον είδες? Τον είδα. Λοιπόν, τι έγινε? Τίποτα. Μόλις άκουσε για λεφτά έκανε σαν τρελός. Ωραία, εγώ το είπα ότι θα σε αποπάρει. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε τα μεγάλα μέσα. Ναι. Θυμάσαι που σου είπα στην Αθήνα πως θα σε χρειαστώ εδώ στη Ρόδο? Ναι. Ήρθε η ώρα σου. Εσύ θα τον ψήσεις. Εγώ? Πώς? Κάτι θα σκεφτείς.
μιλάει ο αδελφός σας. Αριστείδη, σου μιλάει ο κύριος. Λοιπόν, μια που μαζευτήκαμε όλοι μαζί, μπορούμε να ξεκινήσουμε την πολύ σοβαρή συζήτησή μας. Εγώ δεν μπορώ άλλο, θα φύγω. Αριστείδη, πού πας? Ακόμα δεν καθίσαμε. Βαρέθηκα. Σε παρακαλώ, Αριστείδη. Τροπή. Τροπή. Μήπως θα θέλατε να πάμε μια βόλτα, κύριε Αριστείδη? Ναι, ναι. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μην αργήσετε όμως, α. Μην ανησυχείτε, κυρία μου. Πάμε λοιπόν. Μα έχει τίποτα, αδελφό σας? Όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, κυρία μας, έρθουμε τώρα στα δικά μας. Εγώ θα έρθω σε επαφή με τον Ελληνοαμερικάνο και όλα θα τακτοποιηθούν. Και θα είμαστε οι μόνοι που θα έχουμε την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Μα φυσικά. Και εν όψη του 1992 θα βάλετε μπρος την κατασκευή ενός εργοστασίου καλλιτικών. Μα τι μου λέτε. Βέβαια, μόνο που θα πρέπει να λαδώσουμε λιγάκι. Ποιον, τον Ελληνοαμερικάνο? Ναι, ξέρετε, έτσι δουλεύει αυτός. Α, και πόσα θα πρέπει να του δώσουμε? 20 εκατομμύρια και 20% η προμήθειά μου φυσικά. Μου αρέσει λοιπόν αυτή η ιδέα. Μόνο ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Γιατί διαλέξατε εμένα? Γιατί, κυρία μου, σας συμπάθησα από την πρώτη στιγμή που σας είδα. Μάλιστα. Πολύ ωραία, λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι. Το δωμάτιο της κυρίας είναι το 218. Σε ευχαριστώ, Τζέιν. Αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχει άλλος. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λάθος σας που δεν δώσετε σημεία ζωής τόσα χρόνια. Το ξέρω. Πόσο θα ήθελα να μιλήσω και στους δύο. Θα με θυμούνται άραγε μετά από τόσα χρόνια. Πάντως εγώ την πρόσκληση την ετοίμασα. Όποτε θέλετε μου λέτε και τη στέλνω. Θα έρθει, Τζένι. Αλλά άσε, θα σου πω εγώ. Θέλω να είναι μόνοι τους, κατάλαβες? Βλέπεις ότι έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της. Ω, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, Μίστερ Τζόρτζ. Τώρα πάμε μέσα γιατί κρυώνω. Οκ, Τζέιν. Δεν τρέπομαι, το πρωί πρέπει να πάω στη δουλειά στο εργοστάσιο. Σ' αρέσει η μπύρα? Όχι. Τότε γιατί πίνεις? Έτσι μ' αρέσει. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά από τη στιγμή που σε είδα κάτι χτύπησε μέσα μου δυνατά. Η καρδιά μου σκύπησε και δεν ξέρω το γιατί. Μα τι συμβαίνει, δεν σ' αρέσω? Τι ώρα είναι? 10, γιατί? Αριστείδη, τι σ' αρέσει περισσότερο? Να βλέπω. Να βλέπεις? Και δεν μου το λες τόση ώρα. Εγώ για χατήρι σου θα κάνω τα πάντα. Μα τι κάνεις τηλεόραση, βλέπεις? Αριστείδη, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλεις. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σου είπα, θέλω να βλέπω. Αυτό κάνω, αλλά εσύ δεν μου δίνεις σημασία. Το έξι. Σ' αρέσει πολύ η τηλεόραση? Πολύ. Με εμάς όμως τι θα γίνει? Το 8 ήρθε. Θεέ μου, πού έπεσα? Μα δεν μπορείς να με προσέξεις λίγο? Θέλω κι εγώ.
Τι πράγμα, πες μου να καταλάβω επιτέλους. Από αυτό. Μα δεν μπορείς να παίξεις από την τηλεόραση. Πρέπει να πάμε σε κανονικό καζίνο. Να πάμε. Α, είσαι τρελός για δέσιμο. Να το βγάλεις από το μυαλό σου αυτό που σκέφτεσαι. Έλα βρε κετούλα μου να το κάνουμε. Έλα βρε κετούλα μου. Να το ψήσω εγώ για λεφτά που κακοδιαχειριστήκατε εσείς. Δεν είσαι καλά. Μα είναι η μόνη λύση. Τι γι' αυτό με κουβάλεις εδώ πέρα και δεν τρέπεσαι? Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη καλύτερη ιδέα. Στο κάτω-κάτω έτσι με ψήσανε και εμένα με γυναίκα. Ποιοι? Τι ποιοι? Ποιοι σε ψήσανε με γυναίκα? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Παράκουσες. Περίεργο. Και τι? Πρέπει να βρούμε μια λύση επιγόντως, αλλιώς καήκαμε. Ο Αριστίδης δεν θέλει ούτε να με δει. Πάρε ένα λαχείο τότε, δεν ξέρεις. Ο ένας στους δύο κερδίζει. Τώρα πεις με τον πόνο μου. Παίξε στο καζίνο τότε, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Τώρα να σου πω, είναι και αυτό μία λύση, ναι. Έξι μαύρο. Αριστίδη, κερδίσαμε. Το έχω δει στο έργο. ...280 κομμάτια, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αυτά για σας. Ευχαριστώ. Πού ποντάρουμε τώρα? Στο 8. Βάλε κι άλλα. Εγώ θα ποντάρω στο 23. Στο 23. Αυτός θα χάσει. 8 μαύρο. Καταπληκτικό, κερδίσαμε. Το ξέρω. Πού θα ποντάρουμε τώρα? Στο 20. Βάλε πολλά. Δεκατέσσερα κόκκινο. Το 14 ήρθε. Το 20 έπρεπε να έχει έρθει. Γιατί? Το έχω δει στην τηλεόραση. Αριστίδη μου, εδώ είναι πραγματικότητα, δεν είναι τηλεόραση. Το αλλάζω κανάλι. Είσαι καλά? Το 20 πρέπει να έρθει. Η τηλεόραση είναι χαλασμένη. Χριστός και Παναγία. Περάστε, κυρία μου. Πέρασα μια πολύ ωραία βραδιά. Κι εγώ, κυρία μου. Ο Αριστίδης που να είναι? Μην ανησυχείτε, κυρία μου. Βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Η Δεσποινής Ντέζη είναι μια πρώτης τάξης κυρία. Και εσείς φαίνεστε πολύ καλό παιδί από οικογένεια. Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα σας δώσω αύριο τα χρήματα που μου ζητήσατε. Να είστε σίγουροι, κυρία μου, πως θα κάνετε μια πρώτη τάξης επένδυση. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Δημήτρη. Τίποτα. Νομίζω πως είδα κάποιους γνωστούς μου. Πού? Μη κοιτάς, ρε Κέτη, μη κοιτάς. Εσύ γιατί κοιτάς? Άλλο εγώ. Έχω τους λόγους μου. Πάμε να φύγουμε γρήγορα, να πάμε στο ξενοδοχείο. Α, κάτι δεν πάει καλά. Ώστε εδώ είναι τα πουλάκια μου, ε. Και κάνουν διακοπές με τα λεφτά, ε. Τι πουλάκια και ιδίες ακούω, καλέ? Αρπακτικά πουλάκια, Κέτη. Ξέρω εγώ τι λέω. Άσε με να χαρείς. Δεν θα παίξουμε στο καζίνο. Άλλοι παίζουν για μας, Κέτη. Άλλοι παίζουν με τα λεφτά μου. Ε, λοιπόν, από την ώρα που ήρθαμε εδώ πέρα δεν σε καταλαβαίνω. Δεκαεφτά μαύρο. Το 17 ήρθε, χάσαμε πάλι. Το ξέρω. Πάμε να φύγουμε ή θα με αφήσεις άφραγγη απόψε. Πάμε. Και ελπίζω να έχεις περισσότερη τύχη. Το δωμάτιό σου ξέρεις ποιο είναι? Ξέρω. Ποιο είναι? Προχωράω ίσια δεύτερο κτίριο, ανεβαίνω τις σκάλες.
Προχωρώ στο διάδρομο, δεύτερος διάδρομος δεξιά, τρίτος διάδρομος αριστερά, δωμάτιο 216. Πολύ ωραία. Καλό βράδυ. Καλό Πάσχα. Το κλειδί παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Πήγαινε στο δωμάτιο και έρχομαι. Πήγαινε. Μπορώ να έχω μια πληροφορία παρακαλώ. Άλιστα. Η κυρία που πέρασε από λίγο. Ποιο δωμάτιο έχει? Το 207. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα λογαριαστούμε καλά. Όσο για σένα Αριστίδη μου, και να ξέρεις που έπεσες. Και να ξέρεις που έπεσες. Συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά έχω μια πρόσκληση για σας. Πρόσκληση από ποιον? Από το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Diana, Mr. George Pappas. Μπράβο, Θάνο, τόσο γρήγορα την κανόνισες τη δουλειά. Δεν σας καταλαβαίνω. Να ξέρετε, πρόκειται να συνεργαστούμε με τον κύριο Πάπας και εσείς ποιοι είστε? Α, εγώ είμαι γραμματεύς του. Α, μάλιστα. Εντάξει, να του πείτε ότι θα είμαι στην ώρα μου. Αλλά γιατί τόσο αργά? Α, γι' αυτό υπάρχει λόγος. Βέβαια. Οι σκοτεινές δουλειές και τα λαδώματα νύχτα γίνονται. Λοιπόν, θα βάλω κάτι απάνω μου και θα έρθω. Ωραία, λοιπόν, καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Μπορώ, μπράβο, Θάνο. Πολύ σβέλτος είσαι. Τάκα, τάκα, το κανόνισες. Σας παρακαλώ, κύριε, χαμηλώστε τον ήχο, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχεις δίκιο. Είναι αργά, κύριε, πρέπει να ξεκουραστείτε. Να ξεκουραστώ. Πρέπει να κοιμηθούμε νωρίς, το πρωί έχουμε δουλειά. Έχω δουλειά. Το πρωί έχω δουλειά. Να κοιμηθώ. Δόξα τω Θεώ, του βρήκα το κουμπί. Πάμε, θα σκοτωθεί. Ας το να χτυπήσει, να συνέλθει. Ξέχασε τα παπούτσια μου. Έχω δουλειά. Πρέπει να κοιμηθώ. Αχ, με το ρούχα έπεσε. Αχ, πάλι θα σιδερώνω αύριο. Η κυρία είναι έτοιμη να ρίξει το παραδάκι. Αύριο το πρωί τα τσακώνουμε και φεύγουμε. Ο κύριος όμως δεν φαίνεται να είναι και πολύ στα καλά του. Όλο περίεργα φέρεται και μιλάει. Ξέρω εγώ μήπως χρειάζεται ψυχίατρο. Καλύτερα, να μην υπάρχουν μάρτυρες για την κλοπή. Πόσα θα φάμε αυτή τη φορά? Τα γνωστά, 4 εκατομμύρια για μισθήν εδώ. Αγάπη μου, είσαι καταπληκτικός. Λίγο καιρό να δουλέψουμε ακόμα, έτσι πάει, καθαρίσαμε. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Για πήγαινε να δεις. Εσύ εδώ? Βουνό με βουνό, Δεσμίγη, μωρό μου. Πώς βρέθηκες εδώ πέρα? Το πώς βρέθηκα μην το ψάχνεις. Το θέμα είναι ότι σας ανακάλυψα. Έχουμε κάποια εκκρεμότητα εμείς οι τρεις. Νομίζω, μπες μέσα. Ελάτε μου, 12 η ώρα τα μέσα έρχεται. Ούτε βρικόλακες να είμαστε. Γιώργο. Μάγδα. Γιώργο. Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είσαι εσύ. Μάγδα, πέρασαν τόσα χρόνια και είσαι πάντα τόσο όμορφη. Και εσύ δεν άλλαξες καθόλου. Κάθισε.
Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Έχει σκεφτεί όμως ότι άμα φωνάξει την αστυνομία η γυναίκα σου θα τα μάθει όλα για την Ντέζη? Δεν με νοιάζει. Στην κατάσταση που βρίσκομαι μόνο τα λεφτά με νοιάζουν τώρα πια. Ναι, αλλά εμείς δεν τα έχουμε όλα, τι να κάνουμε? Ξέρετε εσείς, θα τα βρείτε από τον τύπο που έχετε ξεμοναχιάσει. Ποιο τύπο? Τον Αριστίδητε, τον υπάλληλό μου που έγινε εκατομμυριούχος, καταλαβαίνεις? Δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, μη κάνετε τους κουτούς και με περνάτε εμένα για κουτό. Ή μου δίνετε τα λεφτά που μου χρωστάτε, ή ο Αριστίδης μαθαίνει τι κουμάσια είστε και τι πάτε να τους καρώσετε. Εντάξει κύριε Αθανασίου, μου κέρδισες. Θα τα πάρεις τα λεφτά που σου χρωστάμε, αλλά προς Θεού, ούτε λέξεις στην αστυνομία. Έγινε. Και τώρα πέστε μου για το κόλπο. Τι να σου πούμε, αυτό ξέρεις. Μην πεις, είναι το ίδιο. Σου λέω. Λοιπόν, μόλις φάμε τα λεφτά του τύπου, παίρνεις τα λεφτά σου και φεύγεις. Ούτε μας είδες, ούτε μας ξέρεις, εντάξει? Έγινε. Στην υγειά σου, Μάγδα. Γεια σου. Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί χάθηκα τόσα χρόνια. Εσύ είσαι ο Τζορτζ Παπ. Γεια, μη. Πάντως, χάρηκα που έχεις ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Άμα δεν την ξανάφτιαξα. Δηλαδή αν είπα τρεις ακόμα. Ναι. Εγώ σου είδα με κάποιον προηγουμένως και νόμιζα πως... Α, λες το Θάνο. Ο Θάνος είναι αυτός που μεσολάβησε για να κάνουμε τη δουλειά. Ποιοι? Εμείς. Σας, Μαγδά, για ποιο πράγμα μιλάς? Παιδί μου, για την αντιπροσωπεία των καλλιτικών Διάνα. Αφού θα σε λαδώσουμε κιόλας. Πάντα σε μένα έπρεπε να κάνεις καλύτερη τιμή. Κάτσε, Μαγδά, γιατί εδώ κάτι δεν πάει καλά. Εγώ δεν δίνω καμιά αντιπροσωπεία και φυσικά δεν λαδώνομαι. Και εδώ στη Ρόδο βρίσκομαι για διακοπές και όχι για δουλειά. Από μόνος σου θέλησες να με δεις λοιπόν? Φυσικά, τι λέω τόση ώρα. Και ο Θάνος Κουτσογιάννης που θα μεσολαβούσε? Δεν ξέρω κανένα Θάνο Κουτσογιάννη. Και αν ήταν να δώσω σε κάποιον την αντιπροσωπεία, θα την έδινα μόνος μου στον εαυτό μου. Μα τι μου λες τώρα? Εγώ θα δώσω τα χρήματα στον άνθρωπο αύριο. Και πού θα τα βρεις? Α, δε στο πα. Κερδίσαμε τον Αριστίδη 120 εκατομμύρια. Ω, καλό ποσό. Καλό, αλλά έχω προβλήματα με τον Αριστίδη. Κάτσε, Μάγδα, γιατί μου τα λες όλο μαζί έτσι απότομα, θα με τρελάνεις. Ας πάρουμε, σε παρακαλώ, τα πράγματα από την αρχή. Άκου λοιπόν να φρίξεις. Πού ήσουνα, καλέ? Ανησύχησα. Όλα εντάξει. Αύριο παίρνουμε τα λεφτά και γυρνάμε στο σπιτάκι μας. Πώς με κατάφερες? Δεν θα σου πω. Είναι μυστικό. Επαγγελματικό μυστικό. Πες να κοιμηθείς. Oh my God, είναι φοβερά όλα αυτά που μου λες. Βρε το φουκαρά τον Αριστιδάκο. Δυστυχώς δεν γίνεται με τίποτα καλά. Μάγδα, σου υπόσχομαι να τον πάρω εγώ στην Αμερική και να τον κάνω καλά. Λίγο αργά το σκέφτηκες, Γιώργο. Έλα τώρα, μην μου δημιουργείς τύψεις και θα πάρω και σένα. Και εμένα. Ναι, Μάγδα. Από την πρώτη στιγμή που σε ξαναείδα, ένιωσα μια αναστάτωση. Γιώργο, ξέρεις τι λες? Ποτέ δεν έπαψα να σ' αγαπώ. Μάγδα. Γιώργο, δεν μου λες με τους άλλους τι θα γίνει. Εγώ αύριο πρέπει να δώσω τα λεφτά. Θα τα δώσεις τα λεφτά. Αλλά θα είμαι κι εγώ εκεί. Και θα γίνει σόου. Δεν καταλαβαίνω. Όσο λιγότερο καταλαβαίνεις εσύ, τόσο καλύτερα. Στην υγεία σας. Γεια σας. Αλήθεια, ο αδελφός σας πού είναι? Στην πισίνα, πάει για μπάνιο. Σας είπα η οικονομική ασυντήση του ταράδου. Τι έγινε? Μίλησες με Νέα Υόρκη με την Διάνα? Ναι, μου είπα να χειριστεί την κατάσταση Λευκό. Μίλησα και με την αστυνομία. Βρίσκονται εδώ μέσα. Έχουν ενημερωθεί για όλα. Μόλις τους κάνετε νόημα θα επέμβουν. Οκ, Τζέιν. Λοιπόν, κυρία μου, τα πράγματα πάνε θαυμάσια. Σήμερα το πρωί τηλεφώνησα στον κύριο Παπ και είναι έτοιμος να έρθει στο νησί να υπογράψουμε τα σχετικά έγγραφα. Εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε από το να δώσετε τα χρήματα που συμφωνήσαμε και σε μένα φυσικά την προμήθειά μου. 4 εκατομμύρια δηλαδή. Ακριβώς. Και πότε έρχεται ο κύριος Παπ? Αύριο το πρωί με την πτήση των 11. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε να τον υποδεχτούμε μαζί στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια που μου προσφέρετε. Μα δίνοντάς μου την προμήθεια φυσικά. Ξέρετε, επειδή σας συμπάθησα, δεν θα σας δώσω μόνο 4. Θα σας δώσω 5. Δεν ξέρω όμως πώς τα θέλετε. Μετρητά ή επιταγή?
Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κυρία μου. Σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Σήμερα πρέπει να πάω στη δουλειά. Έχουμε ρεπό, είναι Κυριακή. Αχ, 3 η ώρα. Πρέπει να σας ετοιμάσω το τόνικ. Πηγαίνω και θα επιστρέψω. Η κυρία Μάγδα πάει σε δουλειά. Μη φύγετε. Δεν φεύγω. Ορίστε η επιταγή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Δεν έχετε καταλάβει τι σοβαρή επένδυση έχετε κάνει αυτή τη στιγμή. Εσείς να δείτε τι επένδυση έχετε κάνει. Τι εννοείτε? Θα δείτε. Να τα, να τα. Ποια? Τα λεφτά, και τι τα λεφτά. Θα γυρίσω αμέσως. Κυρία μου, στην υγειά μας. Στις επιτυχίες μας. Στις επιτυχίες σας. Καλώς τον κύριο Αριστείδη μας. Πού σ' άφησε ο Μιχάλης και ήρθες? Σήμερα έχουμε ρεπό. Κύριε Αριστείδη, εγώ και η αδερφή σας σήμερα κάναμε μια συμφωνία 5 εκατομμυρίων δραχμών. Μα τι κάνει, έφαγε 5 εκατομμύρια και έφυγε. Εγώ σας προειδοποίησα. Άλλωστε δεν πρόκειται να σας χρειαστεί η επιταγή. Γιατί? Γιατί θα πάτε φυλακή. Τι λέτε, κύριε, ποιος είσαι εσύ? Γιώργος Παπαδόπουλος ή Τζορτζ Πάπας, αμερικανιστή. Αυτό που ακούσατε. Πάρτε τους, θα περάσω από το τμήμα για τα περαιτέρω. Σας παρακαλώ, κύριε, έχει γίνει παρακίνηση. Σας παρακαλώ. Τα καθάρματα. Αμαναμάν, τσάκισε η δουλειά. Γιατί, τι έγινε? Πάμε να φύγουμε, Κέτι, γιατί ήρθαμε για μαλλί και θα βγούμε κουρεμένοι. Πού θα πάμε? Στην Αθήνα, παιδί μου, στην Αθήνα. Γιατί? Πάμε γιατί πρέπει να βρω ένα καλό δικηγόρο και να αρχίσω να ψάχνω για δουλειά. Άντε, σήκω, πάμε να φύγουμε. Άλλη φορά να ξαναφύγετε, κύριε, σας μαλώσω. Ποια αριστερά? Πιο δεξιά. Μα τι μου κάνετε, κύριε? Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Ξέχνα το. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για σένα. Ο Αρεσίδης πού είναι? Στην πισίνα. Ευτυχώς που δεν σε είδε, γιατί θα τα χάλαγε όλα. Μπορείς να συνεννοηθείς πια μαζί του. Πρόβλημα. Τώρα πώς θα του το ζητήσω? Ποιο? Μα το χέρι σου, φυσικά. Ανάτος! Ο Αριστείδης, ο φιλαράκος μου. Λες να μην με γνωρίσει? Δεν ξέρω. Αριστείδη! Αριστείδη! Αριστείδη, παλιόφιλε! Πού βρίσκομαι? Έχει γούστο. Τι? Ο γιατρός είπε ότι αν συγκινηθεί μπορεί να συνέλθει. Ή αυτός ήρθε από την Αμερική ή εγώ βρίσκομαι στην Αμερική. Γύρισε, Αριστείδη. Μα τι πάθατε, κύριε, παραμιλάτε. Ποιος εσύ? Ο Μιχάλης, ο υπηρέτης σας. Ο υπηρέτης μου? Ο υπηρέτης σας. Εσύ? Ναι. Χριστός και Παναγία μου. Πού βρισκόμαστε εδώ? Στη Ρόδο. Της Αμερικής? Της Ελλάδας. Γιώργαρα! Αρεστιδάρα! Γιώργαρα! Φίλε μου! Γιώργαρα! Γιώργο! Πού βρεθήκες εσύ εδώ? Θα στα εξηγήσω! Μου έγινε καλά! Ποπό, έγινε καλά! Μάρδα, πού βρισκόμαστε? Στη Ρόδο είμαστε, Αριστείδη. Στη Ρόδο? Εγώ θυμάμαι έβλεπα κάποια ραχεία και νομίζω ότι κερδίσαμε. Κερδίσαμε, Αριστείδη μου, είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι? Δηλαδή, πόσο κερδίσαμε? 120 εκατομμύρια. Γεια, Αριστείδη, 120 εκατομμύρια, γεια! 120 εκατομμύρια,
Γεια! 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 Εσύ ποιος είσαι? Γεια! Θεέ μου, το ξανάπαθε! Ψυχραιμία, Μάγδα. Κάτι θα κάνουμε. Θα το πάμε στο εξωτερικό. Τι έγινε, κυρία? Ο κύριος έγινε καλά? Δυστυχώς ξανακύλησε. Ελάτε ρε, πλάκα σας κάνω, πάμε να το διασκεδάζουμε. Αριστίδη μου! Αριστίδη, μια ζωή πλάκα. Αριστίδη! Κύριε μου, κύριε!